Οι Ουκρανοί ανησυχούν για προβοκάτσια στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και πάμε να συνδεθούμε με την Χριστίνα Ιορδανίδου. Η Χριστίνα, οι Ουκρανοί φοβούνται προβοκάτσια από πλευράς της Ρωσίας. Από πλευράς της Ρωσίας βεβαίως φοβούνται προβοκάτσια. Είναι κάτι που συζητήθηκε εκτενώς ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια χθες και στην τριμερή συνάντηση των τριών των Κουτέρες και των δύο άλλων ηγετών, Ζελένσκι και Ερντογάν. Συζητήθηκε εκτενώς. Όλες οι ανησυχίες και από την πλευρά του Ζελένσκι μπήκαν στο τραπέζι. Σήμερα όμως η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας βγάζει μια ανακοίνωση και καταλαβαίνουμε ότι η ανησυχία μεγαλώνει. Κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει η ανησυχία για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Γιατί λέει λοιπόν, λέει ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κάνουν μια μεγάλη κλίμακα προβοκάτσια και τι θέλουν να κάνουν, να αποσυνδέσουν, να αποσυνδέσουν το σταθμό από το ουκρανικό δίκτυο της ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπες και εσύ χθες, ο Ταγίπ Ερντογάν προσπάθησε να επαναλάβει ότι θέλει να διαμεσολαβήσει, να μεσολαβήσει για μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, να τα βάλουν κάτω, να συζητήσουν και να γίνουν διαπραγματεύσεις. Όμως σήμερα ο κύριος Ποντόλιακ, ο σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας, λέει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Αν δεν εφαρμόσουν οι Ρώσοι τα όσα έχουν ζητήσει οι Ουκρανοί, τους όρους δηλαδή, που τι είναι, δεν είναι άλλο από το να φύγουν οι Ρώσοι από τις ουκρανικές περιοχές που έχουν καταληφθεί μήνα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ.